1-2-1-2, είμαι ο Φάνης Αριτζής. Και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί στην απέναντι γραμμή έχω ένα πλάσμα, μία νέα καταπληκτική ηθοποιό, την οποία την χάνει να τη γνωρίζω και από πολύ μικρή, και όταν λέω πολύ μικρή, πραγματικά πολύ μικρή, την αγαπημένη Κωνσταντίνα Μιλωνά. Κωνσταντίνα, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι στο Theater Voice. Καλησπέρα και από μένα, Φάνη μου, και σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως είναι πολλά τα χρόνια. Της γνωριμίας μας, Χαίρομαι πολύ που τα λέμε. Η Κωνσταντίνα Μιλωνά, αγαπητοί ακροατές, να πω ότι είναι ένα πλάσμα το οποίο από πολύ μικρή ηλικία το γνωρίζω, έτσι θα πω σχεδόν είμαστε σαν οικογένεια, καθώς από όταν τη γνώρι, από όλα αυτά τα χρόνια που τη γνωρίζω μάλλον, θυμάμαι την αγάπη της για το θέατρο. Η Κωνσταντίνα από πολύ μικρή, έτσι για να κάνω ένα πρόλογο για σένα Κωνσταντίνα μου, ήταν ένα πλάσμα το οποίο ήξερε ότι ήθελε να ακολουθήσει την τέχνη του θεάτρου και γι' αυτό μάλιστα σπουδάζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στις θεατρικές σπουδές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, και όλα αυτά τα χρόνια είναι πιστή σε αυτό και έχει παίξει σε αρκετά έργα, και μάλιστα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, την πόλη μου όπου είσαι Κωνσταντίνα, έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές παραγωγές. Αλλά για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα έτσι να σου δώσω το λόγο να μας πεις έτσι λίγα λόγια για τη διαδρομή σου, πώς ξεκίνησες και πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τότε που ήμουν ίσως μικρούλα και ασχολήθηκα με το θέατρο πρώτη φορά στα 12. Στο Βόρειο Πεδίο, στην Τολομαΐδα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον δάσκαλό μου, τον Κώστα Μπαμπίλα, ο οποίος μου είπε να το σπουδάσω, γιατί το αγαπούσα πάρα πολύ και ασχολήθηκα αρκετά χρόνια. Και κάπως έτσι ο δρόμος με έφερε στο Αριστοτέλειο. Και μπορώ να πω ότι ήμουν αρκετά τυχερή, γιατί συμμετείχα σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, σε πολλές παραγωγές. Έχω συνεργαστεί με αρκετούς σκηνοθέτες. Με τελευταίο και καλύτερο, τον Βασίλη Τσικάρα, με τον οποίο είχα την τύχη να είμαι από το 2014 σε μια σταθερή ομάδα, στην ομάδα Άρατος. Και εκ τότε συνεργάζομαι μαζί του αδιάκοπα και ανελιπώς από το 2014. Συγχαρητήρια. Να πούμε ότι η Κωνσταντίνα Μιλωνά αυτή την περίοδο έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, όπου Κωνσταντίνα, να πούμε ότι και δόξα τω Θεώ είσαι από τους ανθρώπους που συνεχώς δουλεύουν σε παραστάσεις, οπότε αυτό φαντάζομαι είναι και πολύ απαιτητικό για το χρόνο σου, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι βγαίνεις από ένα ρόλο, μπαίνεις σε έναν άλλον. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, δυστυχώς, ευτυχώς, θα πω περισσότερο ευτυχώς. Δεν έχω σταματήσει τόσο στην ομάδα μου να παίζω σε όλες τις παραγωγές του κύριου Τσικάρα. Ο χρόνος, όπως λες και εσύ, η αλήθεια είναι ότι είναι περιορισμένος, αλλά όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, η αλήθεια είναι ότι δεν σου φαίνεται και τόσο ότι είναι... Δεν είναι αγκαρία, δεν είναι δουλειά, είναι κάτι που αγαπάς και περνάει ευχάριστα η ώρα. Έτσι. Και μπορώ να πω ότι είμαι τυχερή, γιατί ξέρω ότι είναι πολλοί οι συνάδελφοι που και δυσκολεύονται και μπορεί να τρέξει από casting σε casting, οπότε το να βρεις μια θεατρική οικογένεια είναι δύσκολο και είναι και μια ευχή και μια ευλογία ταυτόχρονα. Οπότε θέλω να πω ότι ευτυχώς εγώ ανήκω σε αυτούς που βρήκαν το θεατρικό του σπίτι. Και συγχαρητήρια, και προφανώς, γιατί αυτά δεν είναι αυτονόητα. Προφανώς και εσύ κάτι κάνεις πάρα πολύ καλά και θα μου επιτρέψεις να πω ότι ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που ξαπανέκαθεν διάβαζες πάρα πολύ, οπότε ξέρω ότι μελετάς πάρα πολύ τους ρόλους σου και θα ήθελα να σταθούμε εδώ, γιατί υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοί σου που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και μπορεί να θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν θα τολμήσω να σε ρωτήσω τι ετοιμάζεις αυτή την περίοδο και έπειτα να σε ρωτήσω πώς, ας πούμε, για το ρόλο σου και πώς μπήκες σε αυτό το ρόλο. Οπότε ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα παίζουμε στο Θέατρο Αθήνων στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πολύ καλή συνεργασία με το Θέατρο Άρατος, οι οποίες παραστάσεις ξεκινάνε από 10 Φεβρουαρίου. Η παράσταση λέγεται Σουτζούκ Λουκούμ. Είναι μια εξαιρετική κομμωδία η οποία πραγματεύεται τόσο την εξωσωματική και τη δυσκολία της τεκνοποίησης,
αλλά θίγει και το σεξισμό με έναν πολύ χιουμοριστικό τρόπο, θα έλεγα. Ο ρόλος τον οποίο υποδίωμα είναι της Ιφηγένειας, είναι η γυναίκα στο ζευγάρι, η οποία δυσκολεύεται να τεκνοποιήσει. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο, παρόλα αυτά, παρά στις πραγματεύεται τη Θεσσαλονίκη, υποτίθεται ότι δεν μπορούν να κάνουν εύκολα παιδιά και ξαφνικά έρχεται ο θείος ο Νικόλας από την Ορεστιάδα, τον οποίο υποδίεται ο αγαπημένος Βασίλης Τσικάρας, με, θα πούμε, με τεράστιο, τεράστιο ταλέντο. Και φέρνει κάτι μαγικό μαζί του, το οποίο δημιουργεί και διάφορες εκπλήξεις και ανατροπές, όπως πάντα. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για το κοινό της Θεσσαλονίκης να έρθει να το απολαύσει, τόσο για να πάρει πληροφορίες και να μάθει πράγματα και να προβληματιστεί, αλλά και για να γελάσει, γιατί νομίζω ότι πραγματικά, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια, το γέλιο και η διασκέδαση λείπουν πολύ από το θέατρο. Το χρειαζόμαστε όλοι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Κωνσταντίνα, και να προσθέσω ότι η συγκεκριμένη παράσταση, αν δεν κάνω λάθος, έχει παιχτεί με τρομερή επιτυχία στο εξωτερικό και μάλιστα είναι και sold out. Σωστά. Έχει γίνει sold out, έχει παιχτεί και Αυστραλία. Προσφάτως είχαμε μια περιοδία στην Αλεξανδρούπολη, έγινε χαμός. Υπέροχο. Και την Αλεξανδρούπολη, πραγματικά. Είναι ένα βεβαίως το οποίο έχει αγαπηθεί πολύ, έχει κερδίσει στα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης 3 φορές το βραβείο κοινού. Wow, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι μεγάλη τιμητική διάκριση. Και γενικά και το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι αυστηρό, δηλαδή δεν θα το δώσει εύκολα το μπράβο, ενώ αν δεν το αξίζει μια παράσταση 100%, οπότε τριπλά συγχαρητήρια στην προκειμένη. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά θεωρώ ότι πέρα από ένα κείμενο, το οποίο αυτό καθ' αυτό μπορεί να είναι καλό και μπορεί να είναι ωραίο, όταν υπάρχει μια ομάδα δεμένη η οποία δείχνει ότι το διασκεδάζει και αρέσει αυτό που κάνει, αυτό νομίζω ότι βγαίνει και στον κόσμο. Έτσι είναι, υπέροχο. Εμείς ευτυχώς δέσαμε πολύ και δείχνουμε ότι αυτό που κάνουμε μας αρέσει και το διασκεδάζουμε πρώτα εμείς. Οπότε είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις ότι και το κοινό το απολαμβάνει εξίσου. Τι υπέροχο, Κωνσταντίνα μου, εντάξει, πραγματικά νομίζω θα το απολαύσουν οι θεατές στη Θεσσαλονίκη και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ και να σε δω και από κοντά, φυσικά θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, αλλά και γιατί όχι να περιοδεύσει και στην υπόλοιπη Ελλάδα και να έρθει ακόμα και στην Αθήνα που βρίσκομαι τώρα και να γίνει και εδώ πέρα έτσι μια επιτυχία, γιατί... Πραγματικά το εύχομαι, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Θα ήταν πολύ καλή ευκαιρία, γιατί καταλαβαίνω ότι ο παλμός της ομάδος που έχετε φτιάξει και αυτή τη στιγμή κατοικοεδρεύει στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ενέργεια να έρθει και στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ ωραίο έτσι και ο κόσμος, έτσι να, όπως και αντίστοιχα ανεβαίνουν θεατρικές παραγωγές στη Θεσσαλονίκη, να έτσι να γίνεται και το αντίστροφο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Εδώ θα ήθελα έτσι λίγο να σταθώ στο γεγονός ότι εσύ ως υποψήφια και θεατρολόγος, έτσι μέσα από τις σπουδές που πραγματοποιείς και τα λοιπά, θα ήθελα λίγο έτσι να σε ρωτήσω την οπτική σου στο σήμερα. Τι εννοώ? Βλέπουμε ότι μετά τον COVID υπάρχει μία εκτόξευση, θα έλεγα, των θεατρικών παραστάσεων, δόξα τω Θεώ, και βλέπουμε και πάρα πολύ τον κόσμο να πηγαίνει σε θεατρικές παραστάσεις. Εσύ αυτό και ψυχολογικά ακόμα πώς το ερμηνεύεις, δηλαδή πώς το βλέπεις, αλλά και σαν ηθοποιός φυσικά? Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Αρχικά, όταν ήμασταν στο πρώτο κύμα της καραντίνας, θα πω ότι όταν κλείσαν τα θέατρα, υπήρχε μια ψυχολογία, έτσι, ένα πράγμα ότι ήταν είχαμε ένα μνημόσυνο στο θέατρο. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και για λίγο ανοίξαμε ένα χρόνο μετά και να σου πω την αλήθεια, φάνηκε ότι ο κόσμος ερχόταν και ίσως από κάτω, δυστυχώς, να είχαμε 8 θεατές, οι οποίοι ήταν με μάσκες, οι οποίοι ενώ έβλεπαν κομμωδία φοβόντουσαν να γελάσουν. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ περίεργο και θεωρώ ότι ο κόσμος βαρέθηκε να είναι κλεισμένος, βαρέθηκε να φοβάται. Και κάπως έτσι, μόλις τελείωσε η καραντίνα και μόλις μας είπαν «Παιδιά, βγείτε», γίνεται ένας κακός χαμός στα θέατρα, γιατί ο κόσμος πραγματικά θεωρώ ότι πούχτησε και κυρίως ότι βαρέθηκε να φοβάται. Από ένα σημείο και μετά λένε «Δεν πειράζει, θα βγούμε και τι γίνει». Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για εμάς, γιατί επιτέλους βλέπουμε ξανά να υπάρχει ζωή στα θέατρα, να διασκεδάζουμε την ψυχή τους με τα ίδια έργα που παίζονταν πριν 2 χρόνια, απλά ο κόσμος ήταν αγχωμένος.
Και τους βλέπουμε να γελάνε με την ψυχή τους και να το διασκεδάζουν και νιώθουμε λίγο ότι είναι σαν να μην έγινε τίποτα ποτέ. Τι και αυτό υπέροχο. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Έχουμε αφήσει ναι. δηλαδή αυτό τον εφιάλτη πίσω μας σιγά σιγά. Και δόξα τω Θεώ και να μην ξαναγυρίσει και πραγματικά να είμαστε καλά για όλους μας. Εγώ ξέρεις επίσης έτσι τι συνειδητοποιώ. Νομίζω το ότι ο κόσμος πηγαίνει πολύ στο θέατρο και ο κόσμος που μπορεί να μην πηγαίνει στο θέατρο, να πήγαινε ξέρω εγώ μία φορά το χρόνο, τα δύο χρόνια, ξέρεις. Σε αυτή ναι. την άποψη. Βλέπω πολλοί κόσμος πλέον να πηγαίνει και να είναι πολλές θεατρικές παραστάσεις sold out και πολλοί κόσμος γενικά να πηγαίνει στα θέατρα, διότι νιώθω ότι όλος αυτός ο αποκλεισμός που είχαμε, μπράβο, που μας έκανε μπράβο, να μείνουμε μόνοι μας, βλέπουμε ξανά τη μαγεία του θεάτρου όπως υπάρχει από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα, που όλοι θέλουν να πάνε σε ένα μέρος, να γίνουν κοινωνή κάποιου γεγονότος. Έτσι να, ακριβώς, τι λες. Ναι. Είναι επειδή. Αρχικά εντάξει, αυτό να το πούμε κιόλας. Ότι όταν σου απαγορεύουν κάτι, μετά θέλει να πηγαίνει. Ναι, 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 βέβαια, είναι ψυχολογικό γι' αυτό, βέβαια. Είναι η αντίδραση. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία και για εμάς πλέον τώρα που ανοίξαμε να έχουμε περισσότερο κόσμο. Βέβαια. Θεωρώ βέβαια. Ότι πέρα από την εστίαση, η οποία εστίαση άνοιξε και λίγο νωρίτερα από ότι άνοιξαν όλα τα υπόλοιπα. Ο κόσμος πέρα από την εστίαση νομίζω ότι άρχισε να θέλει να διασκεδάσει, να ψυχαγωγηθεί και θεωρώ ότι δεν υπάρχει ένα καλύτερο μέρος από ένα θέατρο, από ένα κινηματογράφο, από μια μουσική σκηνή για να πας, να αισθανθείς ότι και πάλι μπορούμε αυτό που λες και εσύ, να γίνουμε ένα, να νιώσουμε καλά, να είμαστε κοντά ένα στον άλλο χωρίς να φοβόμαστε. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει καλύτερο μέρος από το να πας σε ένα θέατρο ή ας πούμε κάπου που θα ακούσεις μια καλή μουσική ή κάτι που να σε εκφράζει και να νιώθεις. Είναι ωραία η εστίαση, είναι ωραίος ο καφές, είναι ωραία το ποτά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αρκετό πλέον μετά από όλα αυτά που ζεις. Θέλεις και το να προβληματιστείς, θέλεις νομίζω το να νιώσεις κάτι, αυτό που μόνο το θέατρο μπορεί να σου προσφέρει, έτσι. Και θεωρώ ότι θέλεις να δεις και τι μπορεί να έχει αλλάξει, γιατί έτσι. Να σταθούμε και λίγο σε αυτό, ότι μετά την καραντίνα υπήρξαν και πολλές παραστάσεις οι οποίες αφορούσαν τον κορονοϊό. Υπήρχε θεματολογία δηλαδή σε πάρα πολλές παραστάσεις με τον COVID. Και νομίζω ότι ο κόσμος ξεκίνησε να βλέπει και λίγο θέατρο για να δούμε λίγο και πώς την οπτική γωνία του καθενός. Αλλά πολύ μέσα σε όλο αυτό υπήρχε και μια καλή ευκαιρία να πάνε να δούνε θέατρο, να τους αρέσει και να διαφερθούν να δούνε και άλλες παραστάσεις. Θεωρώ πλέον ότι και τα εισιτήρια είναι πιο προσιτά για τον κόσμο. Ισχύει. Γιατί ναι. κάποτε δηλαδή και το εισιτήριο μπορεί να έχει 20-25 ευρώ, τώρα υπάρχει και για ανέργων και ατέλειες και 10 ευρώ. Δηλαδή είναι όλα λίγο περισσότερο προσιτά για τον κόσμο. Και κάποιες μέρες που είναι λιγότερο το εισιτήριο έτσι μες την εβδομάδα. Φυσικά, ναι, καθημερινές. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να κάνουν κάτι διαφορετικό. Υπέροχο, υπέροχο πραγματικά και θεωρώ ότι όλοι εσείς οι άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων που είσαστε εκεί και δίνετε την ψυχή σας, έτσι, είναι αξιέπαινο όλο αυτό που κάνετε, γιατί σίγουρα και εσείς είσαστε άνθρωποι και έχετε επηρεαστεί από όλο αυτό, οπότε και μπορεί να υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες, κάποιος να αρρωστήσει στο θείασο ή να πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί να μην αρρωστήσετε κι εσείς για να μπορεί να βγαίνει η παράσταση. Ξέρεις, εκεί είναι που δοκιμάζεσαι κιόλας και σε αυτό έχω να πω και ένα συγχαρητήρια στο σκηνοθέτη μου, γιατί αρχικά θέλω να πω ότι τα θέατρα με το που τελείωσε η καραντίνα δεν γέμισαν ξαφνικά. Υπήρχε μια υπομονή, υπήρχε ένας φόβος, δηλαδή εμείς όταν ανοίξαμε δεν είχαμε κατευθείαν sold out. Ερχόντουσαν 10, 10, 20, 20 και μετά ξαφνικά άρχισαμε και ανεβάζαμε σιγά σιγά τον κόσμο. Γιατί ίσως είναι από στόμα σε στόμα, είναι καλή αυτή η παράσταση. Εγώ πήγα εκεί και πέρασα καλά και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, όλο αυτό δεν έγινε ξαφνικά και εμείς γλιτώσαμε. Και ήθελε κόπο και προσπάθεια μέχρι να ξανακάνουμε τον κόσμο ναι, να νιώσει ασφάλεια και ότι μπορεί να έχει να δει παράσταση. Και σε αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι δίνω ένα συγχαρητήριο στο σκηνοθέτη μου, είναι ότι φυσικά και υπήρχαν κάποιες ατυχείς στιγμές ανάμεσα στις παραστάσεις, όπου και όλοι είχαμε αρρωστήσει. Και ήταν ένα ρίσκο που λες τώρα θα κατεβάσω την παράσταση, θα διακινδυνεύσω να φύγει ο κόσμος, να μην έρθει την επόμενη εβδομάδα. Αλλά ήταν πολύ έτοιμος και είπα ότι ξέρετε παιδιά, για λόγους ασφαλείας θα σταματήσουμε για μια εβδομάδα, θα γίνουμε όλοι καλά. Ναι, και ήταν δηλαδή παρόλο ότι υπάρχει μια χασούρα, αν θέλεις, οικονομική, είμαστε σωστοί.
Μπορώ να πω ότι είμαστε σωστοί και νομίζω. Συγχαρητήρια. Κωνσταντίνα, όχι. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που μου είπες και εξ αρχής, ότι βρήκες τη θεατρική σου οικογένεια που όλοι εύχομαι να τη βρούνε. Και δηλαδή από αυτά και μόνο που λες, καταλαβαίνω την ευγνωμοσύνη που δείχνεις κι εσύ απέναντι σε αυτή τη θεατρική σου οικογένεια και το σεβασμό που φαντάζομαι για να το δείχνεις κι εσύ θα υπάρχει και σε όλα τα μέλη. Και αυτό σίγουρα είναι από το κεφάλι ξεκινάει, που αν μη τι άλλο είναι ο σκηνοθέτης σας. Οπότε σίγουρα να το πούμε θερμά συγχαρητήρια που έχει την ψυχραιμία ενός ηγέτη να ηγείται δύσκολες καταστάσεις και όλοι πρέπει να το κάνουν. Και ειδικά σε περιόδους που είναι και λίγο κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, είναι λίγο ευαίσθητα και δεν σηκώνουν εκεί πέρα προσωπικές γνώμες. Πας με το κοινό καλό που σου επιβάλλει η χή επιστήμη και η λογική της ανθρωπιάς. Όχι, να τα λέμε και αυτά, βέβαια. Να τα λέμε και να τα επαινούμε. Κωνσταντίνα, θέλω να σου πω ότι εγώ αυτή την περίοδο, στο είπα και offline φυσικά, κάνω το μεταπτυχιακό μου στο Παγκόσμιο και Ελληνικό Θέατρο. Θα ήθελα να μου πεις μια συμβουλή, γιατί δίνω Παγκόσμιο Θέατρο την Τετάρτη και ξέρω ότι εσύ το Παγκόσμιο Θέατρο έχετε νομίζω 5 Παγκόσμια Θέατρο. Δηλαδή είναι ένα βαρβάτο. Είχατε μόνο 5. Τι να κάνω, Κωνσταντίνα, μπορείς να μου πεις? Λοιπόν, θα σου πω αυτό που σου έλεγα και λίγο νωρίτερα, ότι διάβασε σαν ότι επιλέγεις εσύ, γιατί συνήθως όταν επιλέγουμε τη διαβάζουμε, το αποστητίζουμε και πιο εύκολα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ειδικά για το Παγκόσμιο Θέατρο, να δεις ανά τα χρόνια πώς εξελίχθηκε το θέατρο και πώς έχουμε φτάσει ως εδώ. Και τον ελληνικό πόσο μάλλον, γιατί σαν χώρα και εμείς καθυστερήσαμε λίγο να φέρουμε όλα τα ρεύματα και τα κινήματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί βλέπεις έτσι και την εξέλιξη και της υποκριτικής αλλά και του θεάτρου του ίδιου. Όσον αφορά τώρα το Παγκόσμιο Θέατρο, για μένα είναι πραγματικά, πραγματικά ό,τι μάθεις για Παγκόσμιο Θέατρο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Μαθαίνεις και τον κόσμο γύρω σου και πώς είναι το θέατρο και στην Αμερική και στην Ευρώπη και οτιδήποτε άλλο, και θα δεις ότι αυτά τα έργα, ειδικά σε εκείνα τα ρεύματα, παίζονται ακόμη και σήμερα, είτε είναι πιο σύγχρονα, είτε είναι στο κλασικό ρεπερτόριο, θα δεις ότι παίζονται ακόμη και σήμερα και έχουν τη σημασία τους ακόμη και σήμερα. Οπότε για μένα προσπάθησε να διαβάσεις και να μάθεις αυτό που σου ενδιαφέρει περισσότερο και αυτά που δεν σου αρέσουν τόσο και δεν είναι απλά... Μάθετε για μια-δυο μέρες να πας να τα δώσεις. Και μετά delete. Και ότι σου αρέσει. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο και φυσικά έτσι είναι, το αντιλαμβάνομαι τη σημαντικότητα όλου αυτού και εδώ θα έλω έτσι να πάρω και την ευκαιρία να σε ρωτήσω από τους πιο σύγχρονους του Παγκόσμιου Θεάτρου, ποιος είναι ο αγαπημένος σου και γιατί? Δεν θα πάω στο τυχρανός, να σου πω την αλήθεια. Ούτε Tennessee Williams που έχεις παίξει. Πάρα πολύ. Βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ και το θέατρο στα μούτρα. Ναι. Δηλαδή τύπου... Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό, για να πούμε στους ακροατές μας. Το θέατρο στα μούτρα ξεκίνησε, είναι κοντά στο θέατρο της σκληρότητας του Αρτό. Ναι. Όπου βλέπεις μια πραγματικότητα την οποία δεν την περιμένεις πάνω στη σκηνή. Είναι όπως σου έρχεται η μπάλα του μπάσκετ στα μούτρα από εκεί που δεν την περιμένεις, και από εκεί πήρε και την ονομασία του. Mm-hmm. Και πηγαίνεις και βλέπεις μια πραγματικότητα. Δηλαδή λες, στο θέατρο πάντα υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας. Αλλά στο θέατρο, όταν πας να δεις, βλέπεις αυτό που είναι ακριβώς σαν τη ζωή. Είτε αυτό έχει να κάνει με δολοφονία, είτε με πόνο, είτε με οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, και το βλέπεις επί σκηνής. Αυτό καθ' αυτό όπως είναι. Mm-hmm. Και μου αρέσει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, το θέατρο στα μούτρα, αλλά θα πάω στους πιο κλασικούς, γιατί είμαι ερωτευμένη με Ίψεν, με Σέξπιρ, με Μπέκετ. Είμαι ρομαντική ψυχή, είμαι του κλασικού ρεπερτορίου και εύχομαι να μπορέσω κάποια στιγμή κιόλας να παίξω κιόλας περισσότερο κλασικούς, γιατί κι εγώ πλέον είμαι, ανήκω στο σύγχρονο θέατρο. Σου το εύχομαι και μου απαντάς και στην επόμενη μου ερώτηση. Αλλά θα ήθελα έτσι λίγο να σκάψουμε περισσότερο και να μου πεις, άμα ας πούμε τώρα έχεις τη δυνατότητα, κάποιος ακούει ας πούμε εδώ και θα ήθελε να πει, okay, θα ήθελα να δοκιμάσω την Κωνσταντίνα Μιλώνα, έτσι να δούμε υποκριτικά έτσι σε μια πρόβα, σε κάτι, να δούμε πώς θα πάει. Ποιος ρόλος θα ήθελες να είναι αυτός? Στο Κλάρα του Τσέχοφ, ίσως. Την Ίνα. Ενδιαφέρει πάρα πολύ. Την Ίνα. Πολύ ο Γλάρος του Τσέχοφ. Την Ίνα, φαντάζομαι, έτσι, στο Γλάρο του Τσέχοφ. Την Ίνα, φυσικά. Είμαι Γλάρος, όχι, είμαι ηθοποιός. Ναι. Ηθοποιός. Το κρίμα που είναι μια πόρνη μου αρέσει πάρα πολύ, του Τζον Φόρτ. Είναι από τα αγαπημένα μου και δεν το έχω δει κιόλας να ανεβαίνει και πολλές φορές.
Γενικότερα, ότι επειδή έχω συνηθίσει κιόλας να παίζω σε κομμωδίες, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία της ζωής μου, παιδιά, μόνο σε κομμωδίες παίζω, εκτός από τις ταινίες. Αλήθεια. Ναι, χαιρόμαι πολύ να παίξω κάτι διαφορετικό που να μην έχει να κάνει με κομμωδία. Νομίζω ότι τώρα θα πρωταγωνιστήσεις και σε μια ταινία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ετοιμάζεις κάτι. Ναι. Το 5, το Βασίλη Τσικάρα, επίσης. Και αυτό θα παίξει κάποιο κωμικό ρόλο εκεί. Όχι, όχι. Το 5 είναι η ιστορική κοινωνική ταινία. Το Ολοκαύτωμα της Αμοθράκης. Το Ολοκαύτωμα της Αμοθράκης, είπες. Ναι, δεν είναι. Συγγνώμη, δεν είναι γνωστό. Δεν είναι γνωστό. Τι εννοείς, δηλαδή, το Ολοκαύτωμα της Αμοθράκης. Λοιπόν, κι όμως έγινε Ολοκαύτωμα της Αμοθράκης. Έλα, άρεσε. Λοιπόν, η ιστορία είναι αφιερωμένη στους 5 μάρτυρες του νησιού. Το Ολοκαύτωμα της Αμοθράκης έγινε από τους Τούρκους και οι 5 ήταν 5 παιδιά οι οποίοι μαρτύρησαν και δεν απαρνήθηκαν ποτέ τη θρησκεία τους. Είναι ένα εξαιρετικό, πραγματικά μια εξαιρετική ιστορία που δυστυχώς δεν είναι γνωστή στην ιστορία μας, δεν τη μαθαίνουμε στο δημοτικό και ευτυχώς ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επειδή έκανε και πολλά χρόνια δημοσιογραφίας ασχολείται λίγο πολύ με όλα. Και φέρνει στο φως αυτή την άγνωστη ιστορία. Άκου τώρα. Δεν ξέρουμε για τη Σμύρνη, δεν ξέρουμε για τη Σαμοθράκη. Άκου τώρα, ναι. Δηλαδή, ναι, ναι, και δεν το έχει στη Σαμοθράκη, ας πούμε, γιατί δεν έχει βγει. Και βλέπουμε για ακόμα μια φορά τη μαγεία του θεάτρου που έρχεται ουσιαστικά σαν ιστορικό θέατρο, έτσι. Ναι, να σου πει, σαν ταινία, έτσι, γιατί ναι. Μιλάμε για ταινία στην προκειμένη, με συγχωρείς, το διορθώνω, ότι... Έρχεται δηλαδή τέχνη, έτσι σαν ιστορική τέχνη, να σου πει ότι κοίταξε, γίνεται και αυτό εδώ και θα στο δώσω να το έχεις για να μείνεις στην ιστορία. Και είναι και μια, σε πληροφορώ ότι είναι μια συγκλονιστική ιστορία, πραγματικά. Είμαι δηλαδή, σίγουρα. Όσοι συμμετείχαμε, ναι, είναι πραγματικά φοβερή ιστορία, τρομερή ιστορία. Στην οποία... Να δείτε. Ναι, βεβαίως. Και πότε είναι, για πες μας, λοιπόν, Κωνσταντινά. Η προβολή, ακριβή ημερομηνία δεν γνωρίζω, είναι προς τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Οπότε θα ενημερωθείτε. Υπάρχει το τρέιλερ, κυκλοφορεί το τρέιλερ στο YouTube. Α, ωραία. Αρκεί να πατήσετε 5, οπότε βλέπετε το τρέιλερ. Θα σε κάνω και tag από κάτω στο podcast τώρα που κάνουμε για όσους τους θέλουν από τους ακροατές να σε ακολουθήσουν. Φυσικά γιατί φαντάζομαι οτιδήποτε καλλιτεχνικό το ανεβάζει και εσύ στα προσωπικά σου social media. Οπότε ναι, μπορούμε να είμαστε update με ό,τι κάνεις. Αλλά συγχαρητήρια καταρχάς να σου πω και για αυτή την συμμετοχή σου και να σου ευχηθώ έτσι πολύ καλή επιτυχία και να ταξιδέψει αυτή η ταινία παντού, γιατί είναι κάτι που όντως δεν το γνωρίζαμε και είναι καλό να γνωρίζουμε την ιστορία μας για να μην επαναληφθεί, έτσι. Ακριβώς, είναι αυτό ακριβώς που είπες, ότι όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία δεν είναι υποχρεωμένος να την επαναλάβει. Είναι κάτι πολύ σοβαρό και πολύ σωστό, αρκεί να την γνωρίζουμε και σωστά. Μπράβο. Οπότε μπράβο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους, και για μικρούς και για μεγάλους, να παρακολουθήσουν μια ταινία η οποία έχει τόσο ενδιαφέρον και για τους χαρακτήρες, αλλά και για την ιστορία του τόπου τους. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό επομένως περιμένουμε μέσα στον επόμενο σύντομο καιρό, έτσι τώρα, ναι, Φεβρουάριο-Μάρτιο, ναι, να ανακοινωθεί το πότε θα ξεκινήσει. Στο παράλληλο, ναι, το Σουτζούκ Λουκούμ στο θέατρο Αθηνών, μου είπες. Αθήνα, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ποιες μέρες παίζετε? Είναι για 9 παραστάσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από 10 Φεβρουαρίου στις 9.30 ώρα. Και μάλλον μετά θα το συνεχίσουμε στο θέατρο Άρατα. Έτσι πιστεύω ότι θα γίνει και νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά. Πάντως βλέπω στη Θεσσαλονίκη μια καλλιτεχνική άνθηση και επίσης μετά τον κορονοϊό. Δηλαδή, ακριβώς, βλέπεις ότι και παραστάσεις και θεατρικές ομάδες όπως σε αυτή που συμμετέχεις. Το Κρατικό, ναι, Θέατρο Βορείου Ελλάδος κάνει εξαιρετικά πράγματα, ενώ, ναι, έχει ξεκινήσει. Δηλαδή βλέπεις ότι η Θεσσαλονίκη μπαίνει πολύ δυναμικά στο χάρτη και νομίζω ότι της αξίζει, ρε Κωνσταντίνα. Η Θεσσαλονίκη... Και ανταγωνιστικά δυναμικά, έτσι, θέλω, ναι, εγώ, ειδικά, ναι, τα τελευταία χρόνια. Και η Θεσσαλονίκη και γενικά όλη η Βόρεια Ελλάδα, δεν θέλω να το περιορίσω, έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει, γιατί ο κάθε τόπος που έχει τη δική του ιστορία, που μπορεί να βγάλει ιστορικό θέατρο ή ιστορική τέχνη και τα λοιπά από πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, μπορεί να δώσει, και
υπάρχουν και καλλιτεχνικές ομάδες, έτσι. Ναι, μπορεί φυσικά να δώσει πολλά πράγματα και βλέπουμε ότι σιγά σιγά ξαναγεννιέται όλο αυτό και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί, ξέρεις τι, δεν είναι μόνο η Αθήνα που είναι μόνο τα θέατρα ή οι μεγάλες πόλεις και είναι πολύ ενδιαφέρον να το βλέπουμε αυτό. Βέβαια, για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε και την στήριξη της πολιτείας, έτσι, για να ανέβει μια παράσταση. Οπότε νομίζω όποιοι μας ακούνε, καλό είναι να το κάνουν, γιατί υπάρχει πολύ όρεξη, υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που αγαπάνε αυτό που κάνουν και απλά χρειάζονται ένα προβάδισμα για να συνεχίσουν, έτσι. Χρειάζονται μια ευκαιρία για να δείξουν ποιοι είναι. Χρειάζονται μια ευκαιρία για να δείξουν ποιοι είναι, αυτό πιστεύω. Και θεωρώ ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, με πολύ αισιοδοξία, η Θεσσαλονίκη πηγαίνει πάρα πολύ καλά θεατρικά. Έχει πολλές καινούργιες ομάδες. Είτε αυτό έχει να κάνει με φοιτητές από σχολές, έτσι, έχει να κάνει με επαγγελματίες. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει και είναι πολύ καλό, γιατί κάποτε περιμέναμε από την Αθήνα να έρθουν να κάνουν μια περιοδία για να πούμε ότι πέρα από το κρατικό βλέπουμε και κάτι άλλο. Έτσι. Και πλέον είμαστε γεμάτοι παραστάσεις. Φτουφ, 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 συγχαρητήρια και έτσι όλοι να έχουν δουλειά και όλοι να προβιβάζονται έτσι και να έχουν τα πολύ ωραία πράγματα να πούνε στον κόσμο έτσι και ο κόσμος να έχει πολλές επιλογές για να γίνεται καλύτερος μέσα από το θέατρο. Έτσι, αυτό πιστεύω. Κωνσταντίνα μου, κλείνοντας έτσι, θα ήθελα να σου κάνω έτσι την ερώτηση που κάνω στους περισσότερους. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι είναι καλό οι άνθρωποι να επισκέπτονται το θέατρο? Λοιπόν, γιατί για μένα το θέατρο είναι μια διαφορετική συνθήκη στην οποία κάποιος μπορεί να πάει με την ασφάλεια ότι δεν θα πει το πρόβλημά του σε κάποιον, αλλά μπορεί να δει το πρόβλημά του επί σκηνής, είτε να λύνεται είτε να ταυτιστεί με όλο αυτό και κάποιες φορές να το διακομωδήσει κιόλας και να νιώσει και καλύτερα. Γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να ψυχαγωγηθεί ίσως. Γιατί από μια παράσταση, κατά τα ψέματα, μπορεί να μην πάρουμε και τίποτα, απλά μόνο το γέλιο και την ψυχαγωγία και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς. Ή μπορεί να πας και να είναι και μια καλή αφορμή, βγαίνοντας από το θέατρο, να κάνεις μια καλή συζήτηση, να σκεφτείς πράγματα για τη ζωή, να διαφωνήσεις ίσως με κάποιον άλλον. Δηλαδή αυτό, μια παράσταση, πυροδοτεί πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία αυτό δεν σου το προσφέρει αν θα πας απλά για ένα ποτό ή να πιείς ένα καφέ. Μία παράσταση σου προσφέρει τόσο και μία κάθαρση δική σου, αλλά δίνει και πάρα πολλές αφορμές για συζήτηση και προβληματισμό. Που νομίζω ότι λίγο πολύ το χρειαζόμαστε, ειδικά μετά από όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, καλό είναι να μοιραζόμαστε απόψεις. Αγαπημένη μου Κωνσταντίνα Μιλωνά, είσαι καταπληκτική, είσαι από τα νέα αστέρια και τα πολλά υποσχόμενα άτομα. Εγώ να σε ευχαριστήσω διπλά γιατί ξέρω ότι δεν δίνεις συνεντεύξεις και είσαι έτσι πολύ σε αυτό που κάνεις, έτσι δεν επιθυμείς αυτό. Οπότε για μένα είναι διπλή τιμή που σε έχω σήμερα εδώ, σαν αποκλειστικό. Είναι αποκλειστικό, οπότε χαίρομαι πολύ έτσι που τα συζητάμε και μου κάνεις πολύ μεγάλη τιμή και χαίρομαι πάρα πολύ που σ' άκουσα, έτσι το γνωρίζεις. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα, να είσαι λαμπερή, να προσέχεις τον εαυτό σου και να δίνεις όλους εμάς έτσι από τα φώτα της υποκριτικής σου έτσι, και της θεατρικής σου παιδείας και να γινόμαστε όλοι όσοι παρακολουθούμε σένα και τα έργα στα οποία είσαι καλύτεροι άνθρωποι. Φάνη μου, και εγώ σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι κάνεις να προοδεύεις, ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη και με χαρά και να το κάνεις σωστά και να σου αρέσει και να έχει επιτυχία. Χάρηκα πάρα πολύ και που τα είπαμε. Και εγώ, αγαπημένη μου Κωνσταντίνα, αγαπητή. Ευχαριστώ πολύ και για την παρέα. Και έτσι, παρομοίως, αγαπητοί ακροατές, ήταν το Theater Voice. Είμαι ο Φάνης Αριτζής. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.